ψυχές εκατοντάδων χιλιάδων Ελλήνων, δεκάδων χιλιάδων μικρών παιδιών, όταν δεκάδες χιλιάδες παιδιά δεν έχουν αυτή τη στιγμή εμβολιαστεί, όταν υπάρχουν 3 εκατομμύρια συμπολίτες μας χωρίς φάρμακο, απαιτείται όταν ανεβαίνουμε σε αυτό το βήμα, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε πολιτική τοποθέτηση, ο λόγος μας να διαθέτει μέτρο και εδώ. Γιατί εδώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Πρόεδρε, δεν εκπροσωπούμε μόνο τις δικές μας οικογένειες, γιατί οι δικές μας οικογένειες δεν το αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα. Είμαστε εκπρόσωποι αυτού του λαού και δεν μπορούμε με αμετροέπεια, χωρίς να αντιλαμβανόμαστε με το λόγο μας ότι βιώνεται μαρτύριο πραγματικό στη συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού, όταν 300.000 και πλέον νοικοκυριά δεν έχουν ρεύμα. Μέτρο λοιπόν, μέτρο και εδώς, γιατί δεν μας ακούει μόνο η Βουλή εδώ, μας βλέπει ολόκληρος ο ελληνικός λαός. Εκτός κι αν θεωρούμε ότι ο ελληνικός λαός έχει επιλεκτική μνήμη και δεν αντιλαμβάνεται τα μέτρα και τις πολιτικές που εφαρμόζεται. Και επειδή μιλάτε για πλεώνασμα το 2014, 3 δισεκατομμυρίων, ξέρετε από πού θα έρθει αυτό το πλεώνασμα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι? Από τα 2,5 δισεκατομμύρια περικοπές δαπανών στο Υπουργείο Εργασίας, στο Υπουργείο Παιδείας και στο Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας. Αυτό είναι το πλεώνασμα του πόνου, της κοινωνικής καταστροφής και της κατάρρευσης της κοινωνικής άμυνας της ελληνικής κοινωνίας. Είστε περήφανοι γι' αυτό? Αν είστε περήφανοι, μπορείτε να μιλάτε με αυτούς τους, κουβαλούντας μαζί σας αυτούς τους φετφάδες και αναγγέλλοντας αυτά που λέτε. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κατέρευσε ο εργασιακός πολιτισμός στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει κανένα μέτρο προστασίας της αξιοπρέπειας του εργαζόμενου. Και ρωτώ, πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε μια νέα επιστήμονα που με συνάντησε προχθές στο δρόμο και μου λέει: «Κύριε Κουρουμπλή, έχω 2 πτυχία, δουλεύω σε ένα ιδιωτικό σχολείο. Η σύμβαση μιλάει για 900 ευρώ και μου δίνουν 450 ευρώ. Πώς μπορούμε λοιπόν να κοιτάξουμε πρόσωπο με πρόσωπο αυτόν τον νέο άνθρωπο, όταν έχουμε πλέον έχει καταρρεύσει κάθε έννοια προστασίας της αξιοπρέπειας στην εργασία? Και θα κόψετε 1 δισεκατομμύριο, 300 εκατομμύρια από τις δαπάνες του Υπουργείου Εργασίας. Από πού θα τα κόψετε? Από τη μείωση των συντάξεων των επικουρικών. Από τη μείωση των δαπανών της πρόνοιας, γιατί πήγατε την πρόνοια στο Υπουργείο Εργασίας. Δηλαδή, κλείνοντας ουσιαστικά τα ιδρύματα της πρόνοιας, τα οποία ήδη ψυχοραγούν, τα ιδρύματα, τα 55 γυροκομεία με 3.000 περιθαλπτόμενους. Και κόβοντας το ΕΚΑΣ, ποιον? Τον βαριά αναπήρων κάτω από 65 ετών. Είστε περήφανοι για όλα αυτά τα μέτρα? Θα σώσετε την ελληνική οικονομία κόβοντας από τους νεφροπαθείς υποαιμοκάθαρση το ΕΚΑΣ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της συγκυβέρνησης? Μπράβο μας! Υπουργείο Παιδείας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα γυρίσουμε πίσω στην εποχή του Υπουργού Θηβαίου του 1962, όταν απευθυνόμενος στους φοιτητές που διαμαρτυρόντουσαν για την έλλειψη χρηματοδότησης στην παιδεία, τους είπε το περίφημο και το αμίμητο: «Μην διαμαρτύρεστε κατά της κυβέρνησης, να κλαίτε τη μοίρα σας που γεννηθήκατε φτωχοί». Άρα ο φτωχός δεν δικαιούται να σπουδάσει. Η δωρεάν παιδεία καταργείται, θα τρίζουν τα κόκαλα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του αείμνηστου Λουκία Κρήτα και του Γέρου της Δημοκρατίας. Εμείς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα αποκαταστήσουμε τον εργασιακό πολιτισμό, γιατί πιστεύουμε ότι παραγωγός δεν είναι μόνο επενδυτής, είναι και ο εργαζόμενος. Και επειδή πιστεύουμε ότι πραγματικά η
εργασία πρέπει να παράγει ασφάλεια, όπως έλεγε ο αείμνηστος Ανδρέας Παπανδρέου. Μιλούμε λοιπόν για το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας. Άλλο ένα δισεκατομμύριο εκεί. Μας μιλήσατε προχθές και ψηφίσατε εξουσιοδοτώντας για πρώτη φορά για ρύθμιση τιμολογιακή με υπουργικές αποφάσεις των Υπουργών Υγείας. Είναι δική σας επιλογή. Θα κριθεί. Εμείς λοιπόν λέμε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρξει μείωση των δαπανών. Μείωση των τιμών σε όλα τα φάρμακα και στα ακριβά φάρμακα, κυρίως στα πρωτότυπα και στα υψηλού κόστους, και όχι μόνο στα γενώσιμα και στα και μερικά από τα off-pandem. Αυτό δεν το λέτε, θα το δούμε στις υπουργικές αποφάσεις πολύ σύντομα. Να πάμε λοιπόν σε κάτι που μπορούμε να συμφωνήσουμε. Όποιες περικοπές γίνουν σε αυτό το τομέα, να πάνε για την κάλυψη των 3 εκατομμυρίων πολιτών που τους λείπει η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Να δεσμευτείτε δε ότι δεν θα αυξήσετε το μεσοσταθμικά τη συμμετοχή του ασφαλισμένου στο φάρμακο. Διότι φοβούμε, ο στόχος σας είναι να μας πάτε από το 23% στο 38% που είναι η Πορτογαλία σήμερα. Και επειδή μιλάτε για ανάπτυξη, ελάτε λοιπόν να στηρίξουμε την παραγωγή ελληνικού φαρμάκου. Και ερευνητικά κέντρα έχουμε και επιστήμονες έχουμε, και μπορεί η Ελλάδα να γίνει μια μεγάλη εξαγωγική δύναμη αξιόπιστου γενώσιμου φαρμάκου, και όχι να εισάγεται φάρμακα γενώσιμα από τον Μπαγκλαντές με ένα νεό που δεν έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει με τεκριτικές μελέτες ποιοτικών κριτηρίων βιοθεσιμότητας και αποτελεσματικότητας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δίπλα σε αυτή την κρίση που ζούμε, την οικονομική σοβή και μια ηθική κρίση αξιών, είναι το μεγάλο, δεύτερο και κρίσιμο ζήτημα που βιώνει η ελληνική κοινωνία. Σε αυτή λοιπόν την υπερακμή της παρακμής του αξιακού συστήματος, κρίση δημοκρατίας, κρίση πολιτισμού, κρίση αξιοπιστίας των θεσμών, η πατρίδα έχει ανάγκη. Κλείνω, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Κουρουπλή, θα είτε υπόψη σας ότι μου διέφυγε να βάλω το χρόνο από την αρχή και μιλάτε πολύ χρόνο. Η πατρίδα έχει ανάγκη από ένα αριστερό, πατριωτικό, αναπτυξιακό αφήγημα που θα συνεγείρει όλους τους Έλληνες, υπερβαίνοντας τις κομματικές περιχαρακώσεις, να στηρίξουμε την κοινωνική άμυνα αυτού του τόπου, να υπερασπιστούμε την πατρίδα, να αγγίξουμε με βαθύτατες τομές όλους τους θεσμούς, όλους εκείνους τους θεσμούς που αποτελούν θύλακες αγκυροβόλησης της προσπάθειας της χώρας να προχωρήσει προς τα μπρος. Να κάνουμε παρεμβάσεις βαθύτατες στο Σύνταγμα, πόθεν έσχες, βεβαίως όλο το πόθεν έσχες των πολιτικών, αλλά και των δικαστών, για να μπορέσει πραγματικά η κοινωνία να ξέρει σε θύλακες που δεν επιτρέπεται να υπάρχει ο έλεγχος, να μπορέσουμε πραγματικά να δώσουμε μια νέα προσπάθεια, να κινητροδοτήσουμε μια νέα προσπάθεια σε αυτόν τον τόπο. Μου είχε διαφύγει να σας βάλω το χρόνο στην αρχή και μιλάτε 10 λεπτά. Κλείνω, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έλεγε ο αείμνηστος δικαστής Δελαπόρτας, ποιος απεργάζεται το μέλλον αυτού του τόπου. Μοιραίοι άνθρωποι, τη μοιραία στιγμή διαχειρίζονται τη μοίρα αυτού του τόπου. Ευχαριστούμε. Το λόγο έχει ζητήσει ο κ. Γρηγοράκος Λεωνίδας, Υπουργός